Φιλαράκια μου, γεια σας. Χομπίστες, νέοι στην παρέα και παλιοί. Μου ζητήσανε πολλά παιδιά από κάτω να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε σωστά τη γωνιακή συγκόλληση. Όταν έχουμε δύο στατζαλιστά βαρέως τύπου, μου λέει ένα παλικάρι συγκεκριμένα, θέλετε 40-40 σαν αυτά που κάνω. Μου λέει, Σπύρο, δεν τα καταφέρνω με τη γωνιακή συγκόλληση. Δεν είναι δύσκολη, δεν είναι κάτι τραγικό. Απλά έχει μία μικρή παράμετρο που αν δεν την προσέξουμε, δεν θα φτάσουμε ποτέ στο ποθητό αποτέλεσμα. Και είναι ένα κλικ από αυτό που ήδη κάνετε. Τι κάνουμε λοιπόν? Δεν πάμε με τη μέθοδο της καμπύλης, όπως είχαμε κάνει την οριζόντια γραφή. Θα πάμε με τη μέθοδο των κύκλων, των Ολυμπιακών Αγώνων που συνηθίζω να λέω, στις 5 Ηπείρους. Θα μπαίνουμε μέσα στον κύκλο, σπροχτά αυτή τη φορά όμως, επιμένοντας τις άκρες να δημιουργούμε μια καλή τήξη μετάλλων και τη φέρνουμε στη μέση με το ίδιο το ηλεκτρόδιο. Είναι μια μικρή παράμετρο που θα δείτε ότι το αποτέλεσμα θα είναι πανέμορφο. Πάμε να τη δούμε επί τόπου, γιατί είναι καλύτερα να σας το εξηγήσω να το καταλάβετε έτσι. Πάμε λοιπόν στο δοκίμιό μας, το οποίο είναι 40-40 ως συνήθως για το φύλλο που θέλει να το καταλάβει, και πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε τη ραφή να αποφύγουμε το μέταλλο να βρίσκεται στη μία γωνία και στην άλλη και στη μέση όχι. Και πριν πάμε, ένα σημείο που πρέπει να σας πω ένα πράγμα, το οποίο τι φταίει εδώ. Επειδή η γωνία μας ξεγελάει, έχει άλλο βάθος η ρίζα και άλλο βάθος πλευρικά η γωνία, λόγω του ότι είναι ένα εντός εισαγωγικών ίσως και λες τρίγωνο συνήθως, έχουμε μεγαλύτερες θερμοκρασίες στις άκρες και ξεχνιόμαστε να πάμε κοντά το ηλεκτρόδιο στη γωνία. Πάμε λοιπόν να το δούμε από κοντά πώς ακριβώς θα το κάνουμε. Είναι εύκολο. Στη Super Mini λοιπόν έχω επιλέξει τα 80 Ampere, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και όχι τα 70, γιατί το σταζαριστό μας είναι κατά μήκος. Είναι από την πλευρική του μεριά και δεν έχει τόσο μεγάλη ανάγκη να τρυπήσει. Δεν είναι τομή. Δεν κολλάμε τομή σταζαριστού με την πλευρική μεριά του αλουνού. Κολλάμε και από τις δύο μεριές κατά μήκος. Άρα τα 80 Ampere είναι καλά για να προλάβουμε να φεύγουμε και λίγο γρήγορα. Και η τσιμπίδα εδώ είναι στο συν για να μπορεί να εναποθέτει πολύ υλικό, όπως έχουμε πει, με λίγες θερμοκρασίες στη βάση μετάλλου. Άρα προχωράμε με αυτό το μπούσουλα για να δούμε και τα αποτελέσματα. Έχουμε επιλέξει λοιπόν τα σταζαριστά 40-40. Με δύο πάχους λαμαρίνας που είναι κατασκευασμένα, και ο λόγος που έχω επιλέξει τα στατζαριστά για αυτές τις κολλήσεις είναι γιατί είναι, κατά τη γνώμη μου, από τα πιο δύσκολα υλικά κόλλησης, ειδικά σε γωνιακές κολλήσεις, για το λόγο του ότι είναι λαμαρίνα, έχεις να κάνεις με λαμαρίνα, εξορισμού θέλει προσοχή όπως έχουμε πει, έχουν γρήγορη απαγωγή της θερμοκρασίας, οπότε θέλουν προσοχή, δεν είναι ένα υλικό massive το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει ενέργεια και να σε βοηθήσει να γυρίζεις πολύ εύκολα πίσω, κρατώντας πολύ μεγαλύτερο κομμάτι τυγμένου μετάλλου. Έχει γρήγορες πήξεις, οπότε πρέπει αυτό που κάνουμε να είναι και το τελειωτικό. Τι πρέπει να προσέξουμε εδώ? Κολλώντας λοιπόν εντελώς, εγώ θα έλεγα κάθετα στη γραμμή συγκόλλησης, και όχι με λοξό σημείο, γιατί θα έχουμε εναπόθεση με πίεση του μετάλλου, με αποτέλεσμα να φεύγει από τη θέση του και να μας βοηθάει να κάνουμε ένα ωραίο, πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Άρα κρατάμε κάθετο το ηλεκτρόδιο και στις 45 μοίρες περίπου από το τρίγωνο που σχηματίζεται από τις πλευρές των δύο μετάλλων και την καινούργια πλευρά πλέον που θα είναι της κόλλησής μας. Η κόλλησή μας δεν χρειάζεται να περνάει τα 8 χιλιοστά, δεν υπάρχει λόγος να είναι μεγαλύτερη. Γιατί το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι να έχουμε μεγάλα πυρώματα στα σταζαριστά μας, με αποτέλεσμα να ψηθούν, να ξεβάψουν εντός εισαγωγικών, να χάσουν την συμπαγή τους, την ομοιογενή τους αντοχή, να ψηθούν, που δεν το θέλουμε. Και ξεκινάμε με αυτό το μπούσουλα. Επειδή έχουμε τη τσιμπίδα μας στο συν, έχουμε μεγάλη αναπόθεση μετάλλου, εξορισμού μεγάλες θερμοκρασίες στο ηλεκτρόδιο. Και τι μπορεί να σας παρουσιάσει η πάστα του 60-13 ηλεκτροδίου στην προκειμένη περίπτωση, καθώς τη χτυπάτε πάνω στο μέταλλο να ξεκινήσετε, να καίγεται πολύ πιο γρήγορα από το εσωτερικό σημείο που είναι και το μέταλλο εναπόθεσης, με αποτέλεσμα να σας κολλάει πολύ εύκολα, να μην λειτουργεί η μέθοδο του αντιστίκ. Άρα προτιμάμε τη μέθοδο του scratch στην έναυση αυτού νου του, σε αυτή την περίπτωση. Δεν πηγαίνουμε με τη μέθοδο του χτυπήματος. Θα δημιουργούνται πολύ μικρές αιστείες κολλήσεως και θα μας κολλάει το ηλεκτρόδιο πιο εύκολα. Άρα προτιμούμε αυτόν τον τρόπο και μετά ισιώνουμε το ηλεκτρόδιο αμέσως. Πάμε να ξεκινήσουμε.
βλέπουμε ότι ο τρόπος που τραβάει το υλικό είναι ομογενής. Είναι το βαθύ κόκκινο και χάνεται. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει καλή δουλειά. Αν βλέπατε εστίες αλλού κόκκινες, αλλού μαύρες, σημαίνει ότι είχαμε αναπόθεση αλλού πάστας και αλλού σκέτου μετάλλου. Το αφήνουμε λίγο να τραβήξει και χτυπάμε την πάστα και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αυτό που θέλω να δούμε μαζί, για συντομία του βίντεο, έκανα μία τομή, γιατί πολλά παιδιά ζητά να δουν τη λεγόμενη ρίζα, τη λεγόμενη τομή των σατζαριστών. Εδώ βλέπουμε την κυματομορφή, πως έχει σχηματιστεί. Φαίνονται οι γραμμές, φαίνονται τα σπροξήματα εντός εισαγωγικών της κόλλησης των δύο υλικών, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα για μένα είναι αυτό εδώ. Η ρίζα που έχει σχηματιστεί, που είναι βλέπουμε μέχρι το βάθος των δύο σατζαριστών. Είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό, αρκεί να προσέξετε λιγάκι. Αυτή εδώ η ρίζα. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι είναι η πονταρισιά, την οποία δεν μας ενδιαφέρει. Απλά ήθελα να σας δείξω ότι πώς μπορούμε να κάνουμε μια κόλληση πολύ εύκολα με κυκλικό τρόπο. Η ρίζα είναι συμπαγή, έχει φτάσει μέχρι το κομμένο μέσα και είναι μια αρκετά δυνατή, εξαιρετικά δυνατή θα έλεγα κόλληση. Φίλοι, νομίζω ότι κάπως το καταλάβαμε πως γίνονται οι γωνιακές κολλήσεις. Για το παλικάρι που είχε την απορία και προσπαθεί να το καταφέρει, δεν είναι κάτι δύσκολο. Είναι κάτι που μπορείς να το επαναλάβεις αν κάνεις λάθος. Δεν πάει λάθος στο δοκιμιό σου, δεν πάει για πέταμα. Μπορείς να χτυπήσεις την πάστα, να την καθαρίσεις καλά και να επαναλάβεις πάλι με κυκλικές κινήσεις. Ένα άλλο παλικάρι που με ρώτησε, θα ήθελα να απαντήσω κάποιες ερωτήσεις από κάτω που κάνουν παιδιά. Με ρώτησε ένα παλικάρι, Σπύρο, μπορώ να ρωτήσω, να κολλήσω ανοξείδωτο ηλεκτρόδιο σε μαύρη λαμαρίνα? Σαφέστατα και μπορείς, σαφέστατα και θα γίνει κόλληση δυνατή, αλλά δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος, γιατί τα ηλεκτρόδια, τα ανοξείδωτα είναι πανάκριβα. Η οξείδωση πάλι θα υπάρχει από τη βάση μετάλλου και ότι είναι σαφώς καλύτερα, πιο ελαστική η κόλλησή σου όταν συμπεριφέρεται με τα ίδια υλικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς λόγος να το κάνεις. Και ένα άλλο παλικάρι με ρώτησε ότι, Σπύρο, να πάρω, έχω μιμιά, έχω ηλεκτροδίου συγκόλληση, μέθοδο. Να πάρω την TIG ή τη MIG. Φίλε, είναι καθαρά υποκειμενικό, απλά εγώ θα σου πρότεινα, αν θες να κάνεις κάποιες κολλήσεις μια φορά στο τόσο, σαφέστατα είναι καλύτερη η MIG. Η MIG είναι ο συνδετικός κρίκος της MIMIA και της TIG. Δηλαδή, αν έχεις μόνο MIG, κάνεις ό,τι θέλεις. Αν έχεις μόνο MIMIA, περιορίζεσαι σε κάποιες δουλειές. Αν έχεις μόνο TIG, κάνεις και τα κέφια σου που θα έκανες στη MIG, απλά με πιο αργό ρυθμό και με πιο πολύπλοκο. Γι' αυτό το λόγο θα σου πρότεινα να πάρεις MIG. Και έχοντας στην κατοχή σου δύο καρούλια, τρία διαφορετικού κράματος του σιδήρου, του σύρματος, θα μπορείς να κολλάς ό,τι θέλεις. Ελπίζω να βοήθησα με αυτό το βίντεο. Έρχονται κι άλλα. Επιμένετε πιο πολύ από ό,τι βλέπω, παιδιά, επειδή έχετε πάρει και πολύ ηλεκτροκόλληση. Σαφέστατα είναι και πιο οικονομική λύση και πολύ αποδεκτή από μένα. Δεν βρίσκω κανένα λόγο να μην έχεις μόνο μία μιμιά. Θα ακολουθήσουν κάποια βιντεάκια και άλλων τεχνικών πληροφοριών όσο αφορά την ηλεκτροσυγκόλληση. Και σας ετοιμάζω και ένα πολύ ωραίο βίντεο με την TIG, με αλουμίνιο. Αλλά προς το παρόν ας μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα, γιατί πρέπει να εξαντλήσουμε και ένα άλλο σοβαρό κόλλημα, το οποίο είναι το γαλβάνι. Θυμάστε εσείς που με ρώτησατε από κάτω? Θα κάνω ένα βιντεάκι με γαλβανιζέ λαμαρίνες, γαλβανιζέ σίδερα, ή θα προτιμούσα κυλοδοκό, που είναι πολυμορφικός, που είναι σε διάφορα στάδια και τομή συγκόλληση και κατά μήκος, και θα τα πούμε σε αυτό το βίντεο. Ίσως σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, παιδιά. Να είστε καλά.